Μικροί πρόσφυγες παίζουν με τους γελοτοπιούς και τους ξυλοπόδαρους, γελούν και χαίρονται μαθαίνοντας για την ανακύκλωση, ενώ προμηθεύονται και σχολικές άκες και τετράδια με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 225 προσφυγόπουλα θα καθίσουν στα θρανία στο Δήμο Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος React. Συγκεκριμένα, στον υπηαγωγείο θα πάνε 52 παιδιά, στο δημοτικό 112, στο γυμνάσιο 30 και στο λύκειο 31 παιδιά. Το βασικότερο μήνυμα είναι ότι θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο που είναι πάντα με ένα ερωτηματικό αν θα μείνει ή αν θα φύγει, ελπίζουμε να μείνει, για να τους ευαισθητοποιήσουμε ότι το σχολείο είναι αφορμή, αιτία για να μείνουν και να ενταχθούν περισσότερο και καλύτερα στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια εκδήλωση που προγραμματίζεται μαζί με τη ΧΑΝΘ και το Δήμο Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να πείσουμε τους γονείς ότι ακόμα κι αν είναι περαστικοί από την πόλη μας, είναι πολύ θετικό το ότι πηγαίνουν σχολείο και το ότι μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Όταν πριν 4 χρόνια υιοθετήσαμε τους κήπους του Πασά σαν σχολείο της φύσης, αλλά και σαν χώρο συνάντησης παιδιών και μαθητών, κάτι τέτοιο φανταζόμασταν. Έχουμε ήδη, είναι η πέμπτη δράση στην οποία συναντώνται παιδιά, μαθητές σε κοινές τέτοιες δράσεις. Η σημερινή, το React Pie σχολείο, είναι εξαιρετική. Ξαναγεμίζει ο τόπος φωνές και χαμόγελα παιδιών και νομίζω είναι ό,τι ομορφότερο μπορεί να έχει η γειτονιά και δεύτερον, με ό,τι ομορφότερο μπορούμε να ξεκινήσουμε την καινούργια μας χρονιά. Αυτός είναι και ο ρόλος του σχολείου τελικά. Ακριβώς. Το σχολείο ασχολήθηκε με διαφόρους τρόπους να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από ζητήματα του προσφυγικού. Αυτό είναι μια αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν σε ποιο κόσμο ζούμε και να μπορέσουμε στη συνέχεια να συνυπάρξουμε. Να συνυπάρξουμε αρμονικά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα και προβλήματα τα οποία μας προκύπτουν. Γίνεται με αφορμή την έναρξη την αυριανή, ας πούμε, των σχολείων και γίνεται στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και τις προσπάθειες να καταλάβουν και να ενταχθούν όλοι οι πρόσφυγες αυτοί που φιλοξενούνται, ας πούμε, με τα παιδιά τους στα διαμερίσματα που μισθώνονται από το Δήμο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν οι μικροί μαθητές και οι γονείς τους να ευαισθητοποιηθούν και να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία.